Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με διαδικασίες fast track τρέχουν οι εξελίξεις για τη διεξαγωγή των επόμενων εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε πριν από λίγο σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί η ορκομοσία και η διάλυση της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της Κυριακής. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και στη Σοφία Φασουλάκη που θα μας ενημερώσει για όσα διεμήφθησαν μεταξύ της Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών. Να μάθουμε και ποιος είναι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Σοφία. Ο οποίος, Λίνα, καλό μεσημέρι, πρέπει να έχει ήδη έρθει ο κύριος Αρμάς, γιατί οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου άνοιξαν αμέσως μετά το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που συγκάλεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αφού πια το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, το επόμενο βήμα είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάρει πια τη σκυτάλη, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και να φωνάξει η ίδια τον Πρόεδρο, τον αρχαιότερο Πρόεδρο των τριών ανώτατων δικαστηρίων, και να του αναθέσει την εντολή για τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Στη μία η ώρα ο κύριος Σαρμάς θα είναι εδώ, αν δεν έχει ήδη μπει στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να λάβει την εντολή και να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου. Όλα λοιπόν, Λίνα, ξεκίνησαν στις 11 το πρωί, όταν είδαμε τους πέντε πολιτικούς αρχηγούς να προσέρχονται εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο σε αυτήν την ίστατη προσπάθεια που κατέβαλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να δει αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Εξάλλου, οι διερευνητικές εντολές είδαμε χθες ότι δεν τελεσφόρησαν. Όλες επεστράφησαν. Έτσι λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί συμφώνησαν ότι θα πρέπει η χώρα να οδηγηθεί σε νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου από υπηρεσιακή κυβέρνηση. Οι διερευνητικές εντολές, μάλιστα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξαν ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρά στο επόμενο βήμα. Οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι έτοιμοι να παράσχουν στους επόμενους οποιαδήποτε διευκόλυνση για την δουλειά που τους περιμένει τον επόμενο μήνα. Οι τύχες της χώρας πλέον, Λίνα, βρίσκονται στα χέρια της υπηρεσιακής κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να έχει συγκροτηθεί μέχρι την Παρασκευή. Να σταθούμε τώρα στις εικόνες της ημέρας, Σοφία, και στο παρασκήνιο το οποίο θα μας περιγράψεις. Η εικόνα της ημέρας βεβαίως είναι η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βελόπουλος από τη μία πλευρά. Ο κύριος Κουτσούμπας με τον κύριο Τσίπρα από την άλλη. Και αμέσως μετά είχαμε τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα να εξέρχονται του Προεδρικού Μεγάρου και να έχουν χαμογελαστά πρόσωπα. Τι λέει το παρασκήνιο? Ναι, είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε τους τρεις να περπατούν έστω και για πολύ λίγα δευτερόλεπτα μαζί. Νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε, Λίνα, ότι κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Μην περιμένετε τώρα δηλώσεις, είπε βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός, και κανένας από τους υπόλοιπους τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση. Μόνο ο κ. Κουτσούμπας κοντοστάθηκε λίγο, αλλά τελικά δεν μίλησε στους δημοσιογράφους. Μίλησε όμως αργότερα, θα δούμε τη δήλωσή του. Να σταθούμε τώρα στο στιγμιότυπο αυτό. Οι τρεις τους, οι πληροφορίες λένε ότι μιλούσαν για το debate των πολιτικών αρχηγών. Οι πληροφορίες λένε ότι η κάμερα, το μικρόφωνο, τα μικρόφωνα έπιασαν ένα μικρό διάλογο που μάλλον έχει να κάνει με το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεμαχίας, ενός νέου debate. Ακούστηκε ένας φυσικός ήχος από τον Κυριάκο Βελόπουλο ότι εμένα μου άρεσε αυτό. Φάνηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συμφωνεί. Ο κύριος Βελόπουλος έθεσε, όπως λένε οι πληροφορίες, αυτό το θέμα μιας νέας τηλεμαχίας, ενός νέου debate, και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αρνητικός. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα νέο debate, ένα debate για μία ακόμα φορά. Θα πρέπει να σου πω όμως ότι οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν και για τα πρόσωπα της υπηρεσιακής κυβέρνησης, συζήτησαν για τα κρίσιμα υπουργεία που δεν είναι άλλα από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε, σύμφωνα με πληροφορίες,
ότι θα πρέπει να είναι πρόσωπα κοινής αποδοχής, ναι, τα οποία να γνωρίζουν, να ξέρουν πώς να χειρίζονται αυτά τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Όπως επίσης θα πρέπει να γνωρίζει και πολύ καλά το χαρτοφυλάκι, μάλιστα, ο νέος Υπουργός Οικονομικών. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, Λίνα, κατά τη διάρκεια, την 20λεπτή αυτή διάρκεια της σύγκλησης των πολιτικών αρχηγών, του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Να δούμε πώς την σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά στον Περισσό ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σοφία. Οι διερευνητικές εντολές έδειξαν ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωράει στο σχηματισμό υπηρεσιακής. Οι υπουργοί της παρούσας κυβέρνησης είναι έτοιμοι να παραδώσουν στους υπηρεσιακούς και να τους παράσχουν πλήρη ενημέρωση. Η μόνη δύναμη που προβάλλει ως δύναμη πραγματικής μαχητικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι μόνο το ΚΚΕ και βέβαια λόγω του άδικου, του πιο άδικου εκλογικού νόμου απαιτείται η μέγιστη συσπήρωση δυνάμεων να καταγράψει το ΚΚΕ ψήφους και ποσοστά όχι μόνο τα ίδια, το 7,2, αλλά πολύ περισσότερα στις επόμενες εκλογές.